Όλα όσα συναντάμε στην Εκκλησία μας, παιδιά, δεν είναι τυχαία, ούτε και χωρίς σκοπό και χωρίς το συμβολισμό τους. Ένα από αυτά είναι και οι καμπάνες που υπάρχουν σε όλους τους ιερούς ναούς, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε εκείνα τα πανέμορφα καμπαναριά. Λοιπόν, πόσο ωραία χτυπούν όλες οι καμπάνες και ο ήχος τους μας ευχαριστεί, μας ενθουσιάζει, μας συνεπέρνει. Λες να μην σταματήσουν ποτέ. Ένας ποιητής τις ονομάζει γλυκόλαλες καμπάνες, επειδή έχουν γλυκιά λαλιά, δηλαδή γλυκιά φωνή. Και πώς να μην είναι τέτοια η φωνή τους, αφού αυτή είναι κάθε φορά και ένα προσκλητήριο. Προσκλητήριο για τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες. Προσκλητήριο για τις ημέρες που η Εκκλησία μας γιορτάζει μεγάλες γιορτές, όπως το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κτλ. Προσκλητήριο να προσέξουμε κάτι σημαντικό που γίνεται μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας, όπως είναι η δοξολογία του Θεού για παράδειγμα. Προσκλητήριο για γεγονότα χαρούμενα, αλλά και για λυπηρά. Ιδιαίτερα στα χωριά μας, όλη η ζωή των κατοίκων είναι συνδεδεμένη με την καμπάνα. Ακόμη και τότε που δεν γίνεται κάτι στον ιερό ναό, γιατί στο καμπαναριό του συνήθως βρίσκεται ένα τεράστιο ρολόι που χτυπά τις ώρες πάνω στην καμπάνα. Στα μοναστήρια, εκτός από τις καμπάνες, υπάρχουν και τα σήμαντρα, δηλαδή κάποια πολύ μεγάλα κομμάτια ξύλου ή σιδήρου που είναι κρεμασμένα και τα χτυπούν οι μοναχοί συνήθως για να προσκαλέσουν όλους σε προσευχή. Πάντως οι καμπάνες έχουν και ένα βαθύ συμβολισμό. Συμβολίζουν τις σάλπιγγες των αγγέλων που μας προσκαλούν όλους στον Παράδεισο. Όπως ο Νόε με το χτύπημα ενός ξύλου κάλεσε όλους ανθρώπους και ζώα να μπουν στην Κιβωτό για να σωθούν από τον κατακλυσμό που σε λίγο θα ερχόταν, έτσι και οι καμπάνες και τα σήμαντρα μας καλούν να μπούμε στην Εκκλησία και να σωθούμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι είχαν απαγορεύσει αυστηρά στους Έλληνες να χτυπούν τις καμπάνες. Σήμερα υπάρχουν κάποιοι που ενοχλούνται και αυτοί όταν τις ακούνε. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν αγαπάνε τον Χριστό και την Εκκλησία του. Δεν θέλουν προσκλήσεις για κάθε ιερό και μεγάλο. Δεν αισθάνονται ωραία με τις ουράνιες σάλπικες των αγγέλων. Ας ευχηθούμε να τους φωτίσει ο Θεός.